Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, Γιάννης Μακρυγιάννης, συμμετείχε σε αποστολή της Ένωσης Φαρμακοποιών Ελλάδας σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υγείας. Στη συνάντηση συζητήθηκε το μείζον θέμα της απελευθέρωσης του επαγγέλματος των φαρμακοποιών, καθώς και το σχέδιο επιτροπής για τα φάρμακα, στο οποίο και 28 χώρες που αντιπροσωπεύουν τους φαρμακοποιούς δεν το δέχονται. Τέσσερις μέρες ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος παρευρέθηκε δια του Προέδρου και του Γραμματέα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υγείας και στη Γενική Συνέλευση των Ευρωπαίων Φαρμακοποιών. Δύο πολύ σημαντικά θέματα που συζητούνται τον τελευταίο καιρό είναι μία ευρωπαϊκή οδηγία που έχει να κάνει με την απελευθέρωση των λεγόμενων προστατευτικών επαγγελμάτων, με ανάπτυξη του ανταγωνισμού, με μείωση του κόστους και όλα αυτά τα περίεργα που ακούμε τα τελευταία χρόνια, τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν φέρει καμία αλλαγή, γιατί ζήσαμε στη χώρα μας και στο πετσί όλων, ότι αυτή η λεγόμενη απελευθέρωση και αυτός ο ανταγωνισμός και αυτή η καλυτέρευση της ποιότητας και της και η μείωση των τιμών που δεν ήρθε ποτέ, ήταν φούμαρα και ήταν πολιτικές οι οποίες ουσιαστικά εξοντώνουν κάθε παραγωγική διαδικασία, χτυπούν τον μικρομεσαίο επιχειρηματία και μειώνουν τα πόστα δουλειάς αντί να τα αυξήσουν. Απαντήσαμε ομόφωνα και 28 χώρες ότι όχι απλώς δεν το δεχόμαστε, νομίζουμε ότι αυτό θα δημιουργήσει περαιτέρω φτωχοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη, θα καταργήσει το προστατευτικό σύστημα ασφάλισης νοσοκομιακής και φαρμακευτικής περίθαλψης και θα δημιουργήσει έναν ανταγωνισμό όπως ο κύριος Τραμπ πρόσφατα κατήργησε ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο που έχει να κάνει με την υγεία των Αμερικανών πολιτών. Ένα δεύτερο θέμα είναι το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται με τις ελλείψεις. Το έχουμε καταγγείλει επανειλημμένες φορές, το ξαναείπαμε και στο ερωτηματολόγιο που μας επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υγείας, η οποία ζητάει όλος παραδόξως να καταλάβει ένα πρόβλημα που το έχουμε καταθέσει, το έχουμε εξηγήσει και δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο επιμένει. Αν υπάρχουν ελλείψεις στη χώρα, υπάρχουν πάρα πολλές. Πότε γίνονται αυτές οι ελλείψεις, εποχιακά με τα εμβόλια και κυρίως με τις παθήσεις, με τις χρόνιες παθήσεις και πολύ περισσότερο με τα νέα βιοτεχνολογικά προϊόντα και φάρμακα που απευθύνονται σε χρόνιες παθήσεις που βελτιώνουν σημαντικά το μέσο όρο ζωής.